δεν θέλω να κρυβόμαστε, είναι πολύ διαφορετικό το ένα παιχνίδι από το άλλο. Σίγουρα, όπως σας είπα και στην αρχή, ότι για μας δεν είναι το καλύτερο με τόσες πολλές μαζεμένες απουσίες. Αυτό για μένα είναι λυπηρό, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Σίγουρα, η άποψη δική μου είναι ότι το Βέλγιο είναι καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή από την Βοσνία, με καλύτερους παίχτες, πιο έμπειρους παίχτες που παίζουν σε πολύ μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, όπως και η Βοσνία φυσικά. Αλλά είναι διαφορετικό το πώς μπορείς να βρεις την Κύπρο τον τότε καιρό με το σήμερα. Γιατί κακά τα ψέματα, έχουμε και το πρόβλημα το οποίο αρκετοί παίχτες δεν αγωνίζονται. Κάποιοι από αυτούς είναι πολύ ταλαιπωρημένοι. Αυτό όμως, σας έχω πει και προηγουμένως, δεν λέγει πολλά. Αυτά τα παιδιά που έχουν έρθει, αυτοί οι νέοι παίχτες που έχουν έρθει, οι νεαροί, γιατί αν δείτε μέσω όρος ηλικίας στα 22-23, έχουμε αρχίσει πλέον να μπούμε σε αυτό το σκεπτικό και σε αυτόν τον δρόμο που έχουμε πει αρκετές φορές από τη μέρα που ανάλαβα, ότι η Κύπρος πρέπει να έχει παρόν και μέλλον και να μπει σε ένα σωστό δρόμο, και νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο.